Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Βαλίτσες για την Βρετανική πρωτεύουσα φτιάχνουν επιχειρηματίες, χρηματιστές και στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη θα διεξαχθεί το 13ο roadshow του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πρόκειται για το πρώτο κάλεσμα των εισηγμένων εταιριών του χρηματιστηρίου σε ξένους επενδυτές, χωρίς σκιά των μνημονίων, και ήδη ο τόνος έχει δοθεί από το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, που θα παρευρεθεί για πρώτη φορά στην εν λόγω διοργάνωση. Το παρόν στο roadshow θα δώσουν ανώτατα διοικητικά στελέχη 33 εταιριών, που θα έχουν κατηδίαν συναντήσεις με 65 ξένα φαντς σε έναν μαραθώνιο 650 προγραμματισμένων συναντήσεων. Το νέο σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου και ελέγχου πρόσβασης επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία λειτουργεί με επιτυχία εδώ και 2 μήνες. Το έργο υλοποιήθηκε με δωρεά της Εθνικής Τράπεζας και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σε πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν online εύκολα και γρήγορα εισιτήριο για την είσοδό τους στην Ακρόπολη, στους αρχαιολογικούς χώρους του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, στη Κνωσό, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, καθώς και στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Μεσίνης. Μέσω του e-tickets.tap.gr υπάρχει δυνατότητα αγοράς μεμονωμένων εισιτηρίων για την επίσκεψη ενός χώρου, αλλά και ενιαίων εισιτηρίων για την είσοδο σε περισσότερους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Η υπηρεσία online αγοράς εισιτηρίου, που διαχειρίζεται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλωτριώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υποστηρίζεται από την τεχνογνωσία της Εθνικής Τράπεζας, που εξασφαλίζει ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών και είναι διαθέσιμη για το κοινό στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-tickets.tap.gr. Άμεσα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρό Ακινήτων βραχυχρόνιες διαμονή τη ψηφιακή πλατφόρμα τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και να λάβουν αριθμό εγγραφή ανακίνητο όσοι συνάπτουν βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακή πλατφόρμα όπως αυτή τη Airbnb και Booking από 1η Σεπτεμβρίου 2018 και εφεξής. Σε περίπτωση μη τήρηση παραπάνω προϋπόθεση, επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο των 5.000 ευρώ. Να υπενθυμίσουμε ακόμα πως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που αφορούν στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 30 Αυγούστου 2018 πρέπει να έχουν δηλωθεί μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Διεκτημόνα και με τις 683,24 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,07% σε πτώση τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.